Έχει το λόγο για 9 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι βοηθάει τη ροή του διαλόγου να γίνεται ένας ζωντανός διάλογος εδώ μέσα και να απαντάμε σε κάποια επιχειρήματα. Η πρώτη φράση όμως που θα ήθελα να πω είναι η εξής. Κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στη δημοκρατία να υπάρχουν καθαρά αντιπαραθετικά σχέδια. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι μπορώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Βρούτση για αυτά που είπε πριν από λίγο. Που σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο ανέφερε και πράγματα που είχε πει μέσα στην Επιτροπή. Είχα κρατήσει τα πρακτικά για να τα καταθέσω, δεν χρειάζεται αφού τα είπε και πριν λίγο. Ποια είναι κατά τη γνώμη μου η λέξη κλειδί σε αυτά που είπε ο κύριος Βρούτσης? Ότι καταφέραμε και μειώσαμε την ανεργία επειδή ακολουθήσαμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά. Ποιες ήταν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ακολούθησε ο κύριος Βρούτσης στα εργασιακά? Η κατάρριψη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η μείωση του κατώτατου μισθού κατά 22% και κατά 32% στους νέους και το να γίνουν πιο εύκολες οι απολύσεις. Όταν λες ότι επειδή ακολουθήσαμε αυτές τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ρίξαμε την ανεργία, στην πραγματικότητα λες ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα στα εργασιακά. Και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα στα εργασιακά έχει μία φράση. Αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, θα έπρεπε να το εφεύρουμε. Αυτό ήταν, αυτό παραμένει και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που έρχονται. Δεν χρειάζεται καν να αναφερθώ στον τοποθετήσει του κυρίου Μητσοτάκη, στον ΣΕΒ, που λέει μια σειρά από πράγματα. Κάποιοι θα τα πούμε παραπέρα. Δεύτερο κομμάτι. Ο κύριος Βρούτσης έχει μία αιμονή με τις ομαδικές απολύσεις, αυτές που χαρακτήριζε αναχρονιστικό το άρθρο με το βέτο του Υπουργού. Να του υπενθυμίσουμε ότι οι πραγματικές ομαδικές απολύσεις που ευτυχώς δεν προχώρησαν ήταν οι 15.000 απολύσεις που θα έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στους δημόσιους υπαλλήλους. Και ομαδικές απολύσεις και πολύ κοντά σε αυτό ήταν αυτά που γίνανε με τους καθηγητές στα τεχνικά λύκεια, αυτά που γίνανε με τις καθαρίστρες, αυτά που γίνανε σε μια σειρά από κλάδους και αυτά που λέει σήμερα ότι περισσεύουν γιατροί. Εμείς λέμε ότι δεν περισσεύουν γιατροί, όπως δεν περισσεύουν δάσκαλοι και δεν περισσεύουν καθηγητές. Τρίτο κομμάτι, χαρακτήρισε τις 11, τις 12 περικοπές της συντάξης προσαρμογές. Προσαρμογές ήταν για τον κύριο Βρούτση, οι οποίες κάναν βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα. Και ήρθαν εδώ σήμερα να κάνουν κατά τη γνώμη ένα καθαρά επικοινωνιακό σοου, ότι εμείς λέμε να πάρετε πίσω την περικοπή για το 19. Να υπενθυμίσω το εξής. Όταν στη δεύτερη αξιολόγηση η ελληνική κυβέρνηση έλεγε ούτε διαρθρωτικά ούτε δημοσιονομικά είναι απαραίτητα αυτά τα μέτρα, και είχαμε απέναντί μας το βέτο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η αξιωματική αντιπολίτευση τι έλεγε? Έλεγε ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν και ότι χρειάζονται μέτρα. Έλεγε ότι το 16 θα έρθει κόφτης, δεν ήρθε κόφτης το 16. Έλεγε ότι ο κόφτης θα έρθει το 17, δεν ήρθε κόφτης το 17. Έλεγε ότι δεν θα κλείσει το πρόγραμμα το 18 και θα μπούμε σε πιστοληπτική γραμμή, δηλαδή σε νέο μνημόνιο. Δεν ήρθε ούτε αυτό. Για ποιο λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να στείνει διαρκώς τη γραμμή της πάνω σε μια επερχόμενη καταστροφή? Γιατί όποτε αναγκάζεται να μιλήσει για το πραγματικό της κοινωνικό πρόγραμμα, είτε αυτό αφορά την παιδεία, είτε αυτό αφορά την υγεία, είτε αυτό αφορά τα εργασιακά, το πρόγραμμά της είναι συνέχιση των μνημονιακών καταναγκασμών. Και το μοναδικό πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσαν αυτοί οι μνημονιακοί καταναγκασμοί να μείνουν ζωντανοί θα ήταν μια επερχόμενη καταστροφή για την ελληνική οικονομία. Δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς για την τεράστια κοινωνική πλειοψηφία, αυτή η καταστροφή δεν έρχεται. Τελευταία παρατήρηση και μετά θα γίνω πιο συγκεκριμένος στα νούμερα. Είπε ο κύριος Βρούτσης ότι η αδήλωτη εργασία είναι κοινωνικό και οικονομικό έγκλημα. Θα συμφωνήσω. Και πώς καταπολεμάς την αδήλωτη εργασία? Με ένα πρόστιμο, με μία διάταξη, την καταπολεμάς μέσα από την επιθεώρηση εργασίας. Τι έκανε ο κύριος Βρούτσης όταν ήταν υπουργός εργασίας στην επιθεώρηση εργασίας? Κατήργησε 209 οργανικές θέσεις στην επιθεώρηση εργασίας. Κατήργησε το τμήμα νομικής στήριξης στην επιθεώρηση εργασίας και νομίζω ότι γενικά με καλές ιδέες δεν κυνηγείται η αδήλωτη εργασία. Αν η αδήλωτη εργασία είναι οικονομικό έγκλημα, το να διαλύσει την επιθεώρηση εργασίας τότε τι είναι? Τουλάχιστον συνενοχή στο οικονομικό έγκλημα. Τελευταία φράση, νομίζω έχοντας ακούσει λίγο το πώς συμπεριφέρεται ο κύριος Βρούτσης στα νούμερα για την αδήλωτη εργασία και πώς αντιμετωπίζει τα μαθηματικά, νομίζω ότι έχω μια καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή για το πώς η χώρα τελικά μπήκε στο μνημόνιο. Δηλαδή, αν αντιμετώπιζαν και τα οικονομικά μεγέθη με τον τρόπο που διαβάζει τα στοιχεία για την αδήλωτη εργασία, είναι σίγουρο πώς καταφέρνουν, ας πούμε, το έλλειμμα να φτάσει στο 15% και όλα αυτά που είδαμε. Μπαίνω τώρα λίγο στην ουσία. Τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο από τους κύριους της Νέας Δημοκρατίας? Έχουμε ακούσει ότι το νομοσχέδιο είναι ένα συνοθήλευμα. Δεν έχει τίποτα σημαντικό. Τι είχαμε ακούσει για το προηγούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε πέρσι το Σεπτέμβρη? Ότι είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα για να ανέβει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
Ακριβώς εδώ είναι η βασική μας διαφοροποίηση. Στο τι θεωρούμε εμείς σημαντικό και τι θεωρούν αυτοί σημαντικό. Γιατί εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να μην κρύβονται απολύσεις πίσω από την οικειοθελή αποχώρηση. Γιατί εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική τη διάταξη για τη μονομερή βλαπτική μεταβολή. Γιατί θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική τη διάταξη για τη διαταγή πληρωμής που οι εργαζόμενοι μπορεί να παίρνουν τα δεδουλευμένα τους και το μισθό τους. Γιατί θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό το ότι ο μισθός πλέον μπαίνει μέσω τράπεζας. Γιατί θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό το ότι μπαίνει ένα φρένο στην αδήλωτη εργασία στα οικοδομικά έργα. Για να έρθω σε αυτό το νομοσχέδιο, γιατί θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά αυτά που γίνεται στις εργολαβίες για την αδήλωτη εργασία, για την θερμική καταπώνηση των εργαζομένων και σε μια σειρά άλλα κρίσιμα κομμάτια. Γιατί αυτά τα μικρά πράγματα για κάποιους από την αξιωματική αντιπολίτευση είναι μεγάλα για τις ζωές χιλιάδων εργαζόμενων εκεί έξω. Και εμείς επιμένουμε και το λέμε, το ζήτημα της εργασίας αποτελεί μια βασική διαχωριστική τομή, όχι μόνο για το τι έγινε μέσα στην κρίση, αλλά για το τι γίνεται και την επόμενη μέρα. Δεύτερο κομμάτι, αδήλωτη εργασία. Τι κάνει αυτό το νομοσχέδιο? Πρώτον, το λέγαμε από την αρχή, το να αντιμετωπίσει την αδήλωτη εργασία δεν είναι απλά ζήτημα ενός προστίμου. Είναι ζήτημα συνολικότερης προσέγγισης. Είναι τι γίνεται με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Είναι ένα πολύ πιο πολύπλευρο ζήτημα. Εμείς τι λέμε? Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τον πυρήνα του προβλήματος. Ποιος είναι ο πυρήνας του προβλήματος? Ο αδήλωτος εργαζόμενος να δουλέψει νόμιμα. Αν ρωτήσουμε τον κύριο Βρούτσι, έχετε στοιχεία από το Υπουργείο σας τι γινόταν μετά τα πρόστιμα στην αδήλωτη εργασία? Δεν θα έχουν στοιχεία. Και γιατί δεν θα έχουν στοιχεία? Δεν θα έχουν στοιχεία γιατί το ελληνικό κράτος δεν το αφορούσε να κρατήσει στοιχεία για αυτή τη στιγμή. Δεν το ενδιέφερε αυτή η μικρή λεπτομέρεια. Βάζουμε απλά ένα πρόστιμο, αλλά μετά δεν μαζεύουμε τα δεδομένα για να αξιολογήσουμε την πολιτική. Εμείς την κάναμε όμως αυτή τη δουλειά. Και τα μαζέψαμε τα δεδομένα. Και τα δεδομένα δείχνουν ότι στην τεράστια πλειοψηφία δεν γίνεται πρόσληψη στον αδήλωτο εργαζόμενο. Άρα, εμείς τι λέμε? Ότι το πρώτο, το πιο κρίσιμο πράγμα είναι να δοθεί δικαιοσύνη στον αδήλωτο εργαζόμενο. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο βάζουμε το νομικό τεκμήριο 3 μήνες ένσημα. Το νομικό τεκμήριο 3 μήνες ένσημα σημαίνει το πάτωμα. Και από εκεί και πέρα, αν γίνει πρόσληψη σε μεγάλο χρόνο, θα μειωθεί το πρόστιμο. Είναι αυτό κίνητρο για αδήλωτη εργασία? Όποιος το λέει αυτό λέει συνειδητά ψέματα. Γιατί λέει συνειδητά ψέματα? Γιατί στη δικιά μας διάταξη το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία μπορεί να φτάσει στις 30.000. Γιατί αυτός που θα πιαστεί με αδήλωτη εργασία γνωρίζει ότι τα επόμενα 2 χρόνια υποχρεωτικά θα επανελέγχεται από την επιθεώρηση εργασίας. Ενώ μέχρι σήμερα αυτό το πράγμα δεν υπήρχε. Ο ουσιαστικός επανέλεγχος είναι αυτό που θωρακίζει και το γεγονός ότι στην υποτροπή τιμωρείται πάρα πολύ. Ποιο είναι όμως εδώ η κρίσιμη μεταβλητή? Ο εργοδότης ξέρει ότι το ένα κομμάτι είναι το πρόστιμο, το δεύτερο κομμάτι είναι πόσο πιθανό είναι να γίνει ο έλεγχος. Αν νομίζει ότι έχω μια επιθεώρηση διαλυμένη, όπως είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία, και δεύτερον ο εργαζόμενος δεν έχει κανένα κίνητρο να καταγγείλει, μπορεί και να το πάρει το ρίσκο. Όταν ξέρει όμως ότι η επιθεώρηση εργασίας λειτουργεί, και δεύτερο κομμάτι ότι ο εργαζόμενος έχει κίνητρο να καταγγείλει, τότε δεν το παίρνει εύκολα το ρίσκο. Και ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή, με αυτή τη ρύθμιση, έχει κίνητρο να καταγγείλει. Έχει κίνητρο να μιλήσει στην επιθεώρηση εργασίας και να προχωρήσει. Ακούστηκε το παράδειγμα, το οποίο δείχνει παντελή άγνοια του νόμου τι ισχύει και σήμερα, ότι μόνο... Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο χρόνο περισσότερο. Ότι μόνο με μία μικρή σύμβαση 3 μηνών, ο εργοδότης θα πηγαίνει στο πρόστιμο στα 7.000. Σήμερα, αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι αν ο παραβάτης εργοδότης πληρώσει απλά το πρόστιμο εντός 10 ημερών, το πρόστιμο πηγαίνει στα 7.000. Εμείς αυτό το καταργούμε και λέμε ότι για να πάει το πρόστιμο στα 7.000, σημαίνει ότι ο εργαζόμενος θα πάρει 6 μήνες ένσημα. Αν αυτό δεν είναι προχώρημα και δικαιοσύνη για τον αδήλωτο εργαζόμενο, τότε πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε. 3 μήνες που είναι το νομικό τεκμήριο και 3 μήνες που είναι η πρόσληψη. 6 μήνες ένσημα, μιλάω πολύ τεκμηριωμένα και ξέρω πολύ καλά τι λέω, κύριε Κατσότη. Τρίτο σημείο, πάρα πολύ κρίσιμο. Μείωσε η Νέα Δημοκρατία την αδήλωτη εργασία? Ακούσαμε ότι τη μειώσαν 24%. Το έχω ξαναπεί, δυστυχώς θα το ξαναπώ και τώρα. Ο κύριος Βρούτσης διαβάζει τα στοιχεία πηδώντας τις σελίδες. Δεν διαβάζει όλους τους πίνακες, δεν συμπεριφέρεται με σωστό τρόπο απέναντι στα στοιχεία. Επειδή μπήκε το ζήτημα της μεγαλοψυχίας, να πω το εξής. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όντως να υπάρχουν στοιχεία, να υπάρχουν δεδομένα και ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα η δημιουργία του συστήματος Εργάνη. Και αν ο κύριος Βρούτσης θέλει εύσημα γι' αυτό, να τα δώσουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Αλλά για να κάνουμε και την πολιτική κριτική, πέρα από το
προσωπικό κομμάτι, γιατί ο ίδιος ο κύριος Βρούτσης είπε ότι είμαι βουλευτής από το 2007. Ακριβώς, κύριε Βρούτση, επειδή δεν είστε ούτε αυτόνομη προσωπικότητα, ούτε πριν ήσασταν στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, το γεγονός ότι το 2013 θυμηθήκατε να φτιάξετε πληροφοριακό σύστημα και να κρατήσετε δεδομένα, δεν είναι για εύσημα. Το γεγονός ότι ακόμα η δημόσια διοίκηση πάσχει στο που κρατάει δεδομένα κτλ., δεν είναι για εύσημα. Και εδώ τώρα να μιλήσουμε με στοιχεία. Ξαναλέμε ότι κάνετε μια πολύ μεγάλη αθροχειρία. Ποια είναι η μεγάλη αθροχειρία? Ότι παίρνετε τα μηνιαία στοιχεία και όχι τα ετήσια. Τι δείχνουν τα ετήσια στοιχεία στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας, ένα πίνακα που διαρκώς τον αρνείστε? Ότι το 2013 ήταν στο 31,6, το 2014 στο 19,17 και σήμερα στο 12,40. Καταθέτω τον πρώτο πίνακα. Αν δεν σας αρέσει αυτός ο πίνακας, υπάρχει όμως και δεύτερος πίνακας, ο οποίος έχει την αδήλωτη εργασία στο σύνολο της οικονομίας και όχι μόνο σε μερικούς κλάδους. Γιατί διαρκώς επικαλείστε τον πίνακα από μερικούς κλάδους? Στο σύνολο της οικονομίας, ο πίνακας, που είναι και τα δικά σας στοιχεία, δείχνει ότι από το 2013 στο 2014 διπλασιάστηκε η αδήλωτη εργασία. Στο σύνολο της οικονομίας. Εγώ δεν θα σας κάνω αντιπολίτευση σε αυτό το πράγμα. Να σας πω για ποιο λόγο. Γιατί στα μηνιαία στοιχεία, την ίδια στιγμή που δείχνει η αδήλωτη εργασία στο 40%, την ίδια στιγμή στο σύνολο της οικονομίας δίνει στοιχεία στο 2,3% την αδήλωτη εργασία. Το ίδιο σύστημα. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί επειδή το 2013 ήταν η πρώτη φορά που κρατήθηκαν στοιχεία, προφανώς υπήρχαν οριακές τιμές και δεν είναι ακόμα σταθμισμένα τα νούμερα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πιο σωστό και πιο τίμιο στα στοιχεία να χρησιμοποιούμε τα ετήσια και όχι να διαβάζουμε τα δεδομένα όπως μας βολεύει. Αν θέλαμε να ακολουθήσουμε τη δικιά σας γραμμή, θα σας λέγαμε ότι από το 2013 στο 2014 διπλασιάσατε την αδήλωτη εργασία. Καταθέτω γι' αυτό στα πρακτικά. Προτελευταίο κομμάτι. Μιλάμε διαρκώς για αδήλωτη εργασία και την ίδια στιγμή ξεχνάγατε και κάτι ακόμα. Τι γίνεται με την υποδηλωμένη εργασία? Είχε ασχοληθεί ποτέ το Υπουργείο ή κάποιος να δούμε τι γίνεται με την υποδηλωμένη εργασία? Όχι, δεν υπήρχαν στοιχεία για την υποδηλωμένη εργασία. Και να πάμε σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Πριν από λίγες μέρες ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε στην συνέλευση των ελληνικών τραπεζών. Δεν βρήκε μισή λέξη να πει για τους εργαζόμενους, πέρα από το να τα έχουν καλά με τους εργοδότες, να μην τσακώνονται, να αγαπάει ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί να προχωρήσουμε μπροστά. Στις τράπεζες, μόνο πέρσι και φέτος έχουν βεβαιωθεί 2,8 εκατομμύρια πρόστιμα για δήλωτη εργασία. Ξέρετε ποια είναι τα επίσημα στοιχεία που δηλώνει η τράπεζα για υπερορίες για το 2017? Με βάση τα επίσημα στοιχεία, σε κάθε τραπεζοϋπάλληλο αντιστοιχούσαν για όλο το 2017 2 ώρες υπερορίας. Επίσημα στοιχεία τα καταθέτω. Για το τι δεν βρήκε λόγια να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα στη συνέλευση των τραπεζών. Γιατί πολλές φορές δεν κρινόμαστε μόνο και από αυτά που λέμε. Κρινόμαστε και για τις σιωπές μας. Καταθέτω εδώ δελτίο τύπου του Σωματείου των Εργαζόμενων στην Τράπεζα Πειραιώς, μετά τον μεγάλο έλεγχο που έγινε στην Τράπεζα Πειραιώς, που βεβαιώθηκε το πρόστιμο 1,6 εκατομμύρια, ότι επιτέλους για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια κρατιέται το ωράριο στην τράπεζα. Για το ποιος φέρνει αποτελέσματα και το ποιος δεν φέρνει αποτελέσματα υπέρ των εργαζομένων. Παρακαλώ στα πρακτικά. Το δεύτερο κομμάτι που δεν βρήκε λόγια να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα στις τράπεζες που είναι στον ΣΕΒ, που μαζί θεωρούν όλοι μαζί το 8ωρο ξεπερασμένο, το οποίο δεν είναι ακαδημαϊκό ζήτημα για τους τραπεζίτες και το ΣΕΒ, το υλοποιούν καθημερινά μαζί με το Λαϊκό Κόμμα, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε μέχρι την Αυστρία. Δεν χρειάζεται να πάμε. Χρειάζεται να πάμε μέχρι εδώ κοντά σε κεντρικές τράπεζες που, όταν μπαίνει η επιθεώρηση εργασίας, βγάζαν εργαζόμενους από τα υπόγεια, τους βγάζαν από τα γκαράζ, τους βγάζαν από τις εξόδους κινδύνου από διπλανά καταστήματα ή τους κρύβανε κάτω από τραπέζια. Αλλά γι' αυτά δεν έχετε μία λέξη να πείτε. Δεν μπορείτε να πείτε κάτι. Ας πάμε τώρα για τις εργολαβίες. Τι λέτε για τις εργολαβίες? Παρακαλώ, κύριε Λιόπουλε. Κλείνω κύριε Πρόεδρε, κλείνω. Τι λέτε για τις εργολαβίες? Ότι ενώ όλοι αναγνωρίζετε το πρόβλημα, ότι τώρα τι θα το κάνουμε πρόβλημα του επιχειρηματικού κόσμου? Να μείνει πρόβλημα των εργαζομένων. Να σκάει ένας εργολάβος και να πρέπει απλά ο εργαζόμενος να τρέχει στα δικαστήρια. Άλλη μία βασική μας διαφορά. Ποιανό θα είναι το πρόβλημα? Εμείς λέμε ότι ο εργαζόμενος, ό,τι και να γίνει, θα πληρωθεί. Δεν θα είναι δικό του πρόβλημα. Ό,τι και να γίνει, όσοι και να είναι στην αλυσίδα της ανάθεσης, ο εργαζόμενος θα ξέρει ότι θα πάρει τα λεφτά του. Και αυτό σε τίποτα δεν αλλάζει το ρόλο που έχει η επιθεώρηση εργασίας. Τελευταία φράση και κλείνω. Ξαναλέω,
Αν μπορούσαμε μία φράση να χαρακτηρίσουμε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στα εργασιακά, αυτό είναι μνημόνιο, μνημόνιο, μνημόνιο. Ακριβώς για αυτό το λόγο διαρκώς ελπίζεται σε μία οικονομική καταστροφή. Ευτυχώς για μας, ευτυχώς για την πλειοψηφία της χώρας, αυτή η οικονομική καταστροφή δεν έρχεται. Οι συλλογικές βάσεις επανέρχονται και εμείς δείχνουμε ότι καθημερινά θα δίνουμε αυτή τη μάχη για τον κόσμο της εργασίας. Ευχαριστώ.